Θα ήθελα να πω ότι ο καρκίνος δεν είναι ούτε ατομική ούτε οικογενειακή υπόθεση. Είναι μια συλλογική υπόθεση και για το λόγο αυτό πρωτοβουλίες όπως είναι αυτή η σημερινή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί συμβάλλουμε ο καθένας από το κομμάτι που ενεργοποιείται ακριβώς για να μεταφέρουμε και να πιέσουμε για την αναγκαιότητα και την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης κατά πολέμησης του καρκίνου. Σε αυτή την διετία, τριετία που περνήθηκε η πανδημία, ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία και τις ασθενείς και τις προοπτικές για τον καρκίνο του μασού? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα δεν ήταν καλό για την πρόληψη. Επλήγει, είναι ένας τομέας που επλήγει πάρα πολύ σοβαρά, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί ανέβαλαν τις προληπτικές τους εξετάσεις και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα οι γιατροί μας να αναφέρουν ότι βρίσκουν, διαγνώσκουν μορφές καρκίνου σε προχωρημένο στάδιο, πράγμα που σημαίνει δύσκολα διαχειρίσιμα και δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Άρα πρέπει να καταβάλουμε όλοι μια μεγάλη προσπάθεια να επανέλθουμε στον αγώνα που είχαμε δώσει, έτσι ώστε όλοι να παίρνουν μέρος και να κάνουν τις προληπτικές τους εξετάσεις, γιατί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του καρκίνου είναι η έγκαιρη διάγνωση. Άρα όλοι χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή την προσπάθεια.